Κύριος Παπαϊωάννου, εδώ μαζί μας. Έλα, Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, συνεχίζεται το πέρασμα του. Δηλαδή, τώρα, μισό λεπτό, είδαμε πριν το σπίτι αυτό, το προηγούμενο πλάνο, παρακαλώ, αν επιτρέπετε. Πώς θα αντέξει αυτό το σπίτι, πώς θα αντέξουν τα σπίτια αυτά. Πώς θα αντέξει, δηλαδή, πραγματικά, πού θα πάνε με αυτά τα σπίτια. Ναι, κοιτάξτε εδώ. Το πήρε και το σήκω. Μπήκε από κάτω. Άνεμος το πήρε, πάει. Το ξύλωσε. Πόσο ήταν οι ρηπές στον ανέμο? Οι ρηπές στον ανέμο φτάνανε τα περίπου 180 με 200 χιλιόμετρα την ώρα, όταν πιάσει στεριά ως τυφώνας, ο οποίος έπιασε στεριά ως κατηγορίας 3 ο τυφώνας. Πολύ ισχυρές εντάσεις ανέμων. Εξασθενεί όταν πιάνει. Ακριβώς. Πολύ σωστά το λες τώρα. Ναι. Όταν πιάνει στεριά, το βλέπουμε χαρακτηριστικά στην κίνηση του τυφώνα. Ναι. Πώς ξεκίνησε, να δούμε από την αρχή. Εδώ πώς ξεκίνησε, έπιασε εκεί μέσα στη νύχτα στις δυτικές ακτές της Φλόριντα και πλέον αυτή τη στιγμή, αν μπορούμε να το κάνουμε pause εδώ, εκεί, αν μπορούμε να το κάνουμε pause το βίντεο. Ορλάντο. Είναι περίπου στο Ορλάντο τώρα και να το συνεχίσουμε λίγο ακόμα. Και πλέον επηρεάζει τις ανατολικές ακτές, πιο εξασθενημένα βέβαια, τις ανατολικές ακτές της Φλόριντα και εκεί με πολύ ισχυρούς ανέμους. Δηλαδή παραμένει κατηγορία 1, είναι πολύ ισχυρές, πάνω από 140 με 150 χιλιόμετρα την ώρα οι ρηπές του ανέμου. Το βλέπουμε και εδώ χαρακτηριστικά, 80 μίλια την ώρα. Και το βασικό είναι οι πολύ ισχυρές βροχές. Είναι οι βροχές που σημειώθηκαν στην περιοχή της Τάμπα και της Σαρασότα, ξεπέρναγαν τα 500 χιλιοστά βροχής, δηλαδή 500 τόν νερού αναστρέμα έπεσαν. Mm-hmm. Μιλάμε για βροχές μία φορά στον αιώνα σημειώνονται τόσο μεγάλες εντάσεις βροχών, ναι, στην περιοχή εκείνη. Είναι πρωτοφανείς βροχές, έχουν γίνει τεράστιες πλημμύρες. Έχει μπει το νερό μέσα, έχει ανέβει η στάθμη του νερού στην περιοχή της Βενετίας. Βλέπουμε χαρακτηριστικά εδώ αυτό το βίντεο. Είναι στην περιοχή της Βενετίας, στη Φλόριντα, πριν 1-2 ώρες το πολύ είναι. Αυτό που είναι. Έχει μπει θάλασσα μέσα. Είναι κανονικά ξηρά. Ναι, κανονικά είναι στεριά. Είναι φέγγει εκεί. Και κάποιος έχει πάει προφανώς εκεί, είναι storm chaser, δηλαδή κυνηγός καταιγίδων έχει πάει εκεί και δείχνει τις εικόνες. Το νερό έχει ανέβει περίπου μέχρι τη μέση, στο 1,5 μέτρο. Σε άλλες περιοχές έχει ανέβει και μέχρι και τα 3 μέτρα. Προφανώς είναι νύχτα και γι' αυτό δεν βλέπουμε και τις τόσο μεγάλες καταστροφές που έχουν γίνει. Όσο περνάει η ώρα, θα τα δούμε. Ακόμα κατά τη διάρκεια τη εκπομπή, Δημήτρη, να έχει το νου σου να μα ενημερώσει και να μα δώσει και εικόνες για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Να δούμε λίγο για το πώς θα κινηθεί ο τυφώνας στις επόμενες ώρες με τα γραφικά που έχουμε. Να καταλάβουμε το πώς θα κινηθεί ο τυφώνας που θα βγει. Βλέπουμε χαρακτηριστικά αυτή την ώρα, 9-10 η ώρα το πρωί, είναι στην περιοχή του Ορλάντο περίπου με τις πολύ ισχυρές βροχές και τους πολύ ισχυρούς ανέμους ανατολικές ακτές της Φλόριντα. Και εκεί θα ανέβει και πάλι και εκεί η στάθμη του νερού στα περίπου 1-2 μέτρα σε αυτές τις περιοχές στο Palm Coast και στις ανατολικές ακτές. Και όσο περνάει η ώρα, βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι σιγά σιγά προς το μεσημέρι θα κινηθεί προς τον Ατλαντικό και το βράδυ θα έχει φύγει τελείως, θα έχει ξεασθενήσει κιόλας, θα γίνει τροπική καταιγίδα. Θέλω να σου πω που δεν επηρέασε την Κούβα. Κούβα βρίσκεται πιο κάτω. Σωστά. Σε αυτό εδώ το σημείο και έπεσε ακριβώς πάνω στη Χερσόνησο της Φλόριντα. Σωστά. Έτσι, και είχαμε αυτή την τεράστια καταστροφή. Η κίνησή του ήταν από εδώ έτσι και κινήθηκε βορειοανατολικά. Από τον κόλπο του Μεξικού. Κινήθηκε βορειοανατολικά και πέτυχε κυρίως, χτύπησε κυρίως τις δυτικές ακτές της Φλόριντα. Θα περιμένουμε σε λίγο την εξέλιξη. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Θα δούμε στη συνέχεια και τον καθηγητή φυσικών καταστροφών, τον κύριο Συνολάκη.